Καλός είναι. Λοιπόν, αυτό το κολονάτο το ποτήρι, ναι, ενδείκνυται, βέβαια, να πίνουμε κρασί και όχι σε αυτά τα μικρά τα ποτηράκια. Όχι, βέβαια, σε αυτό, γιατί το ποτήρι αυτό, ναι, το σχήμα του ποτηριού είναι τέτοιο που είναι κλειστό, ανοίγει και μετά ξανακλίνει ούτως ώστε κρατάει μέσα τις μυρωδιές, με την ανακίνηση που κάνουμε στο, ναι, ναι, στο κρασί, βγάζει τα αρώματα που έχει και επειδή στενεύει πάνω εδώ, τα βγάζει πιο με μεγαλύτερη ταχύτητα. Αχα, οπότε μπορούμε και τα αντιλαμβανόμαστε πιο σωστά. Πιο σωστά. Και πρέπει βέβαια και να πάμε και σε αυτό, όπως το κρατάτε και εσείς και εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι πρέπει να το κρατάμε από εδώ. Από εδώ. Ή από αυτό, όχι, όχι έτσι, ναι, γιατί έτσι και το ζεσταίνουμε το κρασί, ειδικά το λευκό και το ροζέ που πρέπει να μπίνονται δροσερά, το επηρεάζουμε, αλλά και το κόκκινο, γιατί το κόκκινο λέμε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, που θερμοκρασία περιβάλλοντος εννοούμε τους 18 βαθμούς, έτσι, που είναι στα κελάρια, έτσι, η θερμοκρασία περιβάλλοντος, όχι στους 25, να το κρατάμε ας πούμε ένα τέταρτο έτσι και δεν είναι και όμορφο, εκτός των άλλων, ναι, αλλά ναι, το πιο, ναι, λειτουργικό είναι ότι έτσι έχουμε τη δυνατότητα και να το ανακοινήσουμε πιο εύκολα και αυτό, να το χαρούμε. Αυτό ισχύει και για όλα τα χρώματα, δηλαδή, ναι, για, ναι, το βέβαια, κόκκινο, βέβαια, για το λευκό, για όλα, για όλα, το ροζέ. Βλέπω όταν ο άλλος πίνει με τη μία μονορούφη. Βέβαια ο καθένας, περιορέξεις όπως λέμε, ο καθένας όποιος, ναι, το ευχαριστείτε. Αλλά επειδή τώρα προσπαθούμε να πούμε και δύο, ναι, ναι, πράγματα. Ναι, ναι, κάνουμε μάθημα με άλλα λόγια. Καταρχήν, τώρα, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε, γι' αυτό και το πίνουμε σε γυάλινο, σε διαφανές ποτήρι και δεν το πίνουμε σε λευκό. Εγώ και στις εκθέσεις που πηγαίνω και δεν μπορώ να χρησιμοποιώ γυάλινα ποτήρια, δεν παίρνω ποτέ λευκά ποτήρακια. Ψάχνω και βρίσκω τα μικρά, τα διαφανή. Γιατί που μπορεί να μην είναι γυάλινα, είναι πλαστικά μεν, γιατί δεν μπορούμε εκεί να. Μεν. Αλλά να βλέπει ο άλλος. Γιατί αν δεν δει τι πίνει το κρασί μπορεί να ευχαριστηθεί όλες οι αισθήσεις. Η πρώτη αίσθηση, η όραση. Πρέπει να το δεις ότι είναι ωραίο το χρώμα, ότι είναι λαμπικαρισμένο. Και ότι είναι συμπαγές χρώμα. Ότι δεν είναι θολό, ότι έχει το καταλαβαίνεις. Σου δίνει μια εικόνα για το τι θα δοκιμάσεις. Έτσι λοιπόν πρώτα το βλέπουμε το κρασί και ευχαριστιέται η όραση. Ακριβώς. Μετά. Το μυρίζουμε αφού το ανακοινήσουμε, το μυρίζουμε γιατί, ναι, το άρωμα είναι το πιο χαρακτηριστικό σε ένα κρασί. Μπράβο. Δηλαδή όλη η ινολογία στηρίζεται στο να βγάλει το άρωμα. Τους έχω ειδή που κάνουν πάντοτε. Ναι, δηλαδή δεν πρέπει κάποιον που το βλέπει κοπανάει και πίνει το ποτήρι όλο με τη μία. Άρα λοιπόν έχουμε. Έτσι, έχασε τα αρώματα. Οπτική αίσθηση. Μετά έχουμε όσφρηση. Μετά έχουμε όσφρηση. Και μετά έχουμε γεύση. Και μετά πλέον έχουμε τη γεύση όταν το πίνουμε, όταν ναι, πλέον το κρασί, ναι, θα μπει μέσα στη γλώσσα και θα πάει μέσα στο στόμα όπου στη γλώσσα, ναι, ναι, είναι οι γευστικοί κάλικες. Ναι, εκεί, μπράβο, πλέον αντιλαμβανόμαστε όλα τα χαρακτηριστικά της γεύσης, το αλμυρό, το ξινό, το πικρό, το γλυκό και δεύτερο γενός. Παίρνουμε και τα αρώματα του στόματος. Του στόματος. Την ώρα που καταπίνουμε, ναι, επειδή επικοινωνεί το ο λάρικας με τον ισοφάγο, μπράβο, ναι, έρχεται και το δεύτερο το άρωμα, τα δευτερογενή. Μάλιστα. Αυτά, εδώ είναι τα πρωτογενή αρώματα που παίρνουμε, όχι τα πρωτογενή, τα πρώτα αρώματα που τα λαμβάνομαστε στην αρχή. Το κρασί. Το δεύτερο άρωμα, που αυτό και μας ευχαριστεί πλέον ταυτόχρονα την ώρα που κατεβαίνει στο λάρικα. Στο λάρικα, είναι το δεύτερο άρωμα που παίρνουμε μέσα από το στόμα. Το κρασί γενικά κάνει, δημιουργεί ρεψίματα. Όχι, δεν θα το είναι έλεγα. Είναι φυσιολογικό, δηλαδή. Όχι, για να όχι υπάρχει αυτό πρέπει να υπάρχει διοξείδιο του άνθρακα. Διοξείδιο του άνθρακα δεν υπάρχει, υπό κανονικές συνθήκες. Άρα λοιπόν, στο κρασί. Άρα λοιπόν, καλό είναι να μην έχουμε ρεψίματα. Είναι πιο σωστό δηλαδή. Όταν πίνουμε σχέτο κρασί. Γιατί όχι, από εκεί και πέρα εξαρτάται και από το τι, κάποιο, με τι το αναμειγνύουμε. Ναι, βέβαια. Σημαίνει ότι κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή, άμα το βλέπεις το κρασί, άμα το κρασί δεν είναι. Με το παραμικρό θα το καταλάβεις. Δεν τώρα πλέον ο κόσμος αρχίζει και ξέρει και δεν είναι δυνατόν να. Ακριβώς. Και στο τέλος βέβαια γι' αυτό και τζουγκρίζουμε. Για την ακοή. Να ικανοποιηθεί και η ακοή μας. Αυτό είναι. Δηλαδή. Γι' αυτό λέμε το. Η ακοή μας, αγαπητέ Πάνο, έπρεπε να έχει ξεκινήσει να εφραίνεται. Γι' αυτό και. Ενώ με τα φυτικά τρόφιμα ασχολούνται γενικά οι γεωπόνοι, με το κρασί υπάρχει ειδική επιστήμη οινολογία που ασχολείται. Δεν ασχολούνται οι γεωπόνοι μόνο. Μπορείς να παίξεις. Δηλαδή ένας γεωπόνος για να μπορεί να είναι οινολόγος πρέπει να κάνει επιπλέον σπουδές. Βέβαια. Για να μπορεί να γίνει οινολόγος. Σωστό. Όλα τα φυτικά τρόφιμα τα εξετάζουν οι γεωπόνοι. Το κρασί έχει δική του επιστήμη. Που δείχνει ότι είναι ζωντανός οργανισμός, δεν είναι δηλαδή άντε απλά έτσι, το βάλαμε, το φτιάξαμε, και αυτό και λέει το κρασί της τάδε χρονιάς, το κρασί από αυτή την πλευρά, τα ελληνικά κρασιά, τα γαλλικά κρασιά,
της Πελοποννήσου, της Μακεδονίας, υπάρχουν χίλια πράγματα. Λοιπόν, αγαπητέ Νίκο, κύριε Θεοδωρακάκο, πραγματικά συγχαρητήρια. Να πεις πάρα πολλά χαιρετήματα στον πατέρα σου. Βεβαίως. Είναι ο ιδρυτής. Είναι ο ιδρυτής και ο στυλοβάτης. Ο στυλοβάτης, βέβαια. Η κολόνα. Αν δεν υπήρχε κολόνα, εγώ τις περισσότερες φορές λείπω. Δεν είμαι ποτέ. Σπάνια είμαι εκεί πέρα, γιατί εγώ τρέχω από εδώ από εκεί. Σας είχα φέρει κάποτε πριν από χρόνια το Γιώργη το Ζερβουλάκο. Ναι, σας λατρεύει. Είναι από τότε μόνιμος πελάτης μας και φίλος μας και υποστηριχτής μας. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, εγώ να, μια και είμαι εδώ πέρα, να ευχηθώ η γέννηση του Χριστού να δώσει ειρήνη και αγάπη στον κόσμο και σε εσάς και ευχαριστώ στην οικογένειά σας πολύ. Υγεία και στο προσωπικό σε όλο το σταθμό υγεία και επιτυχίες και να μας λέτε καλά νέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο. Αυτό θα ήταν το καλύτερο. Εσύ εύχομαι αν είναι δυνατόν να το βρίσκουμε το κρασί το δικό σου σε όλες τις μεγάλες πόλεις και τις μικρές του εξωτερικού. Εγώ αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι τώρα πλέον με τα καινούργια έτσι, αυτά τα έργα εκεί που κάναμε που ολοκληρώνονται από τώρα από την άνοιξη, αφού ολοκληρώσουμε και κάποια έργα εκεί στο περιβάλλοντα χώρο, θα μπορούν να είναι ανοιχτές. Ανοιχτές. Και τώρα ανοιχτές είναι να γίνει επισκέψιμο με την έννοια που λέμε επισκέψιμο, να μπορούν να έρχονται σχολεία, να μπορούν να έρχονται group. Και μεμονωμένοι. Να παίρνουν μαθήματα ηθοποιίας. Να ξαναγούνται εκεί στους χώρους. Να δουν τι σημαίνει κρασί. Να βλέπουν πώς φτιάχνεται το κρασί. Όχι βέβαια όλη την περίοδο μόνο. Όχι, ναι, το κρασί, ναι, ο τρίγος είναι το... Έχει πολλές περίοδο. Αλλά πολλές έχει διάφορες διαδικασίες που μπορούν να δουν. Να ξαναγούνται και από την άνοιξη που θα ανθίσουν και τα αμπέλια θα μπορούν να γίνεται και ξενάγηση και στον αμπέλια. Αμπελώνα. Να γίνεται και μια γευσηγνωσία. Και γενικά να ενημερώνεται ο κόσμος για το κρασί. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Και πάλι συγχαρητήρια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πολύ. Καλές δουλειές. Ευχαριστώ. Και εσείς. Και υγεία βασικά. Υγεία και καλή επιτυχία και εσείς. Να δούμε τον Πάνο, τον Κρία, ο οποίος εκτός από δημοσιογράφος είναι και πιανίστας. Μετά τα μεσάνυχτα ακούμε τον φίλο μας τον Πάνο τον Κρία, ο οποίος μας έχει εντυπωσιάσει με την πολυμέρειά του. Εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε και θέλω να πιστεύω ότι το 2010 σίγουρα πρέπει να είναι πιο καλό, να είναι πιο χαρούμενο, να είναι πιο αποδοτικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας και χαρά σας.